Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για τη λειτουργία της κοινωνικής ομάδος συνολικά, αλλά και για το γεγονός ότι η πανδημία και η τεχνολογία μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε τώρα πολύ πιο συχνά από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Και πιστεύω, αγαπητέ Γραμματέα, ότι αυτή η ουσιαστικά μηνιαία δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης με την κοινοβουλευτική ομάδα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, μπορεί κάλλιστα να καθιερωθεί και όταν θα επιστρέψει η Βουλή στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας. Με συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη της συζήτησής μας, αλλά μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, δεύτερη συνάντησή μου εντός 10 ημερών. Ήταν μια γόνιμη συζήτηση στο πλαίσιο ενός πραγματικά νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Ο κύριος Μέμφη με διαβεβαίωσε ακόμα μια φορά ότι το μέλλον της χώρας του περνά μέσα από την ειρήνη και από την απαλλαγή από ξένους στρατούς και φυσικά μέσα από την οδό της Ευρώπης. Ενώ και εγώ με τη σειρά μου υποδέχτηκα την επιλογή της Λιβύης να συνεργαστεί πρώτα και πάνω απ' όλα με τους φυσικούς της γείτονες, όπως είναι η Ελλάδα. Εξάλλου μας συνδέουν πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Σε ό,τι αφορά τώρα το εσωτερικό μέτωπο, βαδίζουμε, όπως όλα δείχνουν, στην τελευταία αλλά και στην πιο ευαίσθητη φάση της πανδημίας. Έχουμε τρεις συμμάχους και έναν αντίπαλο. Από τη μία πλευρά έχουμε με το μέρος μας τα εμβόλια, τον καιρό και τα μαζικά τεστ, είτε αυτά είναι τα δεκάδες χιλιάδες τεστ του ΕΟΔΗ, είτε τα εκατομμύρια self-test στην εκπαίδευση και από Δευτέρα στους χώρους εργασίας. Απ' την άλλη, εχθρός παραμένει η κούραση, όμως η χαλάρωση στους περιορισμούς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να φέρει χαλάρωση στην επαγρύπνηση. Η απειλή παραμένει, γιατί τα κρούσματα μπορεί να δείχνουν τάσεις μείωσης και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να σταθεροποιούνται, έστω και σε υψηλά επίπεδα, αλλά εύκολα το γνωρίζουμε όλοι, μπορούν και πάλι να αυξηθούν απειλητικά. Συνεπώς, η εγρήγορση συνεχίζεται και έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με υπευθυνότητα στο δρόμο που χαράξαμε, συνδυάζοντας από τη μία την προστασία της υγείας μας με την προσεκτική επαναλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση. Να αποφύγουμε, δηλαδή, υπερβολές που θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε βήματα πίσω. Με άλλα λόγια, τα τεστ, ας πούμε, τα self-test, δεν μπορούν να γίνουν άλοθη για απερίσκεπτη συμπεριφορά. Γιατί χωρίς επιφυλακή, ένα τεστ το οποίο είναι αρνητικό σήμερα μπορεί να είναι θετικό αύριο. Και φυσικά τα self-test δεν υποκαθιστούν τις υπόλοιπες προφυλάξεις μας και δεν υποκαθιστούν τους οργανωμένους επιδημιολογικούς ελέγχους. Είναι όμως ένα σημαντικό πρόσθετο αμυντικό όπλο δίπλα στα υπόλοιπα, στη μάσκα, στις αποστάσεις, στην ατομική υγιεινή. Και για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσα όλους, πρώτα απ' όλα τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και όλους τους συναδέλφους, να μην γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Η απειλή παραμένει και γι' αυτό έχουμε αποδείξει ότι προχωράμε πάντα βήμα-βήμα και αφού κάθε εβδομάδα, σε συνεργασία με τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Για το προσεκοπή, στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα, αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Ήδη στα τέλη Απριλίου οι εμβολιασμοί συνολικά θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια, θα φτάσουν στα 3 εκατομμύρια 200.000. 2 εκατομμύρια πολίτες θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση. Ακόμα 1 εκατομμύριο 200.000 θα είναι πλήρως θωρακισμένοι. Είναι ένα σοβαρό προγεφύρωμα προς το τείχος ανοσίας, το οποίο χτίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι ότι η καθυστέρηση των δεδομένων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα είναι προσωρινή. Όμως σε καμία περίπτωση, και θέλω να το επαναλάβω αυτό, κανείς δεν αμφισβητεί την ασφάλεια, αλλά κυρίως και τη σημασία των εμβολίων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
και για ένα διάστημα είναι σαφές, όπως συμβαίνει παντού, πώς θα συνυπάρχουμε μαζί με τον ιό, φροντίζοντας να μην εξαντλεί το σύστημα υγείας, ενώ ταυτόχρονα η οικονομία και η κοινωνία θα κινούνται με αντίβαρα προστασίας. Και γι' αυτό και είναι κρίσιμο και εσείς να πρωτοστατήσετε στις περιφέρειές σας την εκστρατή ελευθερία, κυρίως να πείσετε τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τους πιο ευπαθείς που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, ότι πρέπει να το κάνουν, ότι είναι μια πράξη ευθύνης, πρώτα και πάνω απ' όλα, απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς, στην υγεία τους, γιατί αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από το να νοσήσουν και στο χειρότερο σενάριο να χάσουν τη ζωή τους. Το όφελος από τον εμβολιασμό είναι απείρως μεγαλύτερο από το όποιο ρίσκο κάποιος αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να έχει, που να τον οδηγεί τελικά στην επιλογή να μην εμβολιαστεί. Την ίδια ώρα, βεβαίως, συνεχίζουμε και τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μας επέλεξαν οι πολίτες. Μπροστά μας, να αναφέρω ενδεικτικά, έχουμε δύο μεγάλους σταθμούς, το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο ήδη έχουμε μιλήσει εκτενώς, αλλά και το νέο χάρτη για την εργασία, που ύστερα από 40 χρόνια φέρνει επιτέλους και τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τον Έλληνα εργαζόμενο. Τι προβλέπει, τον προστατεύει από καταχρήσεις των εργοδοτών σχετικά με απλήρωτες υπερορίες ή αδήλωτη εργασία, καθώς την ψηφιακή του κάρτα θα δηλώνει πια ο ίδιος το πόσο δούλεψε. Θεσπίζει πρώτη φορά άδεια μεταποδοχών και για τον πατέρα και δίμηνη γονική άδεια για το ζευγάρι. Κατοχυρώνει, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, για πρώτη φορά το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι συχνά γίνεται άλοθη υπεραπασχόλησης. Και θέτει επιτέλους ένα πλαίσιο ασφάλισης, αλλά και ασφάλειας, για όσους εργάζονται σε εργασίες delivery και courier. Και κάτι ακόμα, εξισώνεται επιτέλους η αποζημίωση απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες με εκείνη των υπόλοιπων υπαλλήλων. Ένα πάγιο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος πραγματοποιείται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Για το νομοσχέδιο θα μιλήσει σε λίγο εκτενέστερα ο Υπουργός. Θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να διαλυθούν και μύθοι όπως αυτός που καλλιεργείται περί του οκτάωρου. Λοιπόν, λίγες κουβέντες και καλές. Το οκτάωρο παραμένει κατοχυρωμένο ως έχει. Εκείνο που προστίθεται είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να ζητήσει ο ίδιος, σε συνεννόηση με τον εργοδότη του, να εργαστεί πιο πολύ για ένα διάστημα, κερδίζοντας σε άδεια σε μία εποχή που θα το επιλέξει ο ίδιος. Τόσο απλά, τόσο λειτουργικά. Τις άλλες καινοτομίες, με κορυφαία την προστασία των γυναικών και την προώθηση ισότητας, θα μιλήσει σε λίγο για αυτές ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Εγώ θα πω μόνο ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον νόμο κοιτάει στα μάτια την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Ανοίγει τα αυτιά της στην αλήθεια και συνομιλεί με τον υπαρκτό κόσμο της εργασίας και όχι με ένα φάντασμα που έρχεται από το παρελθόν. Συνδυάζει τις προοπτικές της ατομικής προκοπής με την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας προς όφελος όλων. Με λίγα λόγια, δίνει τον πρώτο ρόλο στον εργαζόμενο και στην πρόοδο του τόπου. Τέλος, θα λάβει τον λόγο μετά τον Κωστή τον Χατζηδάκη ο Κωστής ο Σκρέκας να μιλήσει περιληπτικά για το ζήτημα των δασικών χαρτών και για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για να διορθωθούν ατέλειες και αστοχίες, οι οποίες έχουν προκαλέσει, θεωρώ, σε ένα βαθμό μια δικαιολογημένη αναταραχή, αλλά επειδή υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα οποία αναπόφευκτα θα προέκυπταν, το γνωρίζαμε αυτό, από την τολμηρή απόφαση να αναρτήσουμε επιτέλους τους δασικούς χάρτες, θα δώσω το λόγο στον Κώστα να πει δύο κουβέντες για το τι θα κάνουμε στο τομέα αυτό.